κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτό είναι το υπόγειο της Δάφνης που έμελε να γίνει κολαστήριο για την 20χρονη φοιτήτρια. Εδώ ζούσε ο Παναγιώτης Κοντζηλέλος, που σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες φήμωσε την κοπέλα, την κρατούσε όμηρο για ένα 24ωρο και κατηγορείται ότι την κακοποιούσε. Δεν είχαμε πει μέσα. Δύο-τρεις φορές είχαμε πει στην αρχή, στην αρχή που μας έδινε το νίκιο στο χέρι. Δύο-τρεις φορές είχαμε έρθει μέσα. Για να πάρετε το ενίκιο. Αυτή ήταν η επαφή σας όλοι και όλοι. Ναι. Μάλιστα, εδώ λοιπόν ήταν το κρεβάτι, δεν υπάρχει κι άλλος χώρος και εδώ ήταν η κουζίνα, ναι, που όπως καταγγέλει η κοπέλα την ώρα εκείνη έπλαινε τα πιάτα και έκλεισε, τη φήμωσε με εθέρα. Αυτό είναι ένα από τα δεκάδες καλώδια USB που σύμφωνα με τα θύματα συνέδεε ο κατηγορούμενος με κάμερες και κινηματογραφούσε τις αποτρόπαιες πράξεις του. Αυτό είναι ένα USB λοιπόν που συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και το οποίο είναι μέσα από το μπάνιο. Έχει τρυπήσει τον τοίχο. Πρέπει ό,τι πήραμε να τα δώσουμε να το κάνουμε πάλι σπίτι. Χθες η οικογένεια του κατηγορούμενου παρέδωσε τα κλειδιά στην ιδιοκτήτρια, η οποία δεν άκουσε ούτε συγγνώμη για τις φθορές στην ιδιοκτησία της. Κοιτάξτε τι μας παρέδωσε. Και του συνέστησε ο δικηγόρος του ότι δεν έχει καμιά υποχρέωση να πληρώσει καμία τίποτα από ζημιές. Έχουμε συνδεθεί με τη Φωτεινή Νάσου, η οποία βρίσκεται στο σπίτι κολαστήριο στη Δάφνη. Φωτεινή, είσαι ακόμα. Νίκο, ξανά εδώ λοιπόν στο κολαστήριο της Δάφνης, στο υπόγειο της Οδού Όθωνος, στο υπόγειο που έμελε να γίνει κολαστήριο για την 20χρονη φοιτήτρια που ήρθε από την επαρχία και προκειμένου να συνδράμει στα οικονομικά της οικογένειάς της, αποφάσισε να δουλέψει ως οικιακή βοηθός σε αυτό το σπίτι. Αυτό που θα ήθελα να εκμυστηρευτώ είναι τα συναισθήματα που νιώσαμε και ας έχει περάσει ένας μήνας από την αποκάλυψη αυτής της σκοτεινής υπόθεσης μπαίνοντας στο εσωτερικό του σπιτιού. Η αστυνομία έχει κυριολεκτικά κάνει το εσωτερικό του σπιτιού μια μικρή γκαρσονιέρα. Είναι ένας ενιαίος χώρος, δεν είναι μεγαλύτερος από 50 τετραγωνικά. Η αστυνομία λοιπόν έχει κάνει το χώρο φύλλο και φτερό. Παντού τα σημάδια της σήμανσης, τους τοίχους, τους ηλεκτρικούς διακόπτες, τις πόρτες, ακόμη και στα ταβάνια. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση είναι ότι η αστυνομία έχει ιδιαίτερη προσοχή στο μπάνιο της μικρής γκαρσονιέρας. Μπαίνοντας μέσα, παρουσία της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, σήκωσα τον καθρέφτη του μπάνιου γιατί προεξήχε ένα καλώδιο. Ήταν ένα καλώδιο USB, Νίκο, ο οποίος κατηγορούμενος, κατά δήλωσή του, ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 90%, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα όρασης κατά δήλωσή του, είχε τρυπήσει τα πλακάκια, εξήχε ένα καλώδιο USB, το οποίο βέβαια έβγαινε στον τοίχο του καθιστικού. Σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών που είχαν δουλέψει εδώ αλλά και θυμάτων, σε αυτό το καλώδιο συνέδεε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις κάμερες με τις οποίες κατέγραφε τις αποτρόπαιες πράξεις του. Πάντως είναι γεγονός ότι τόσο εμείς όσο και η γειτονιά, παρότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες, εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης για όλη τη γειτονιά. Και εκείνο που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι όσα μας είπε η ιδιοκτήτρια, η οποία παρέλαβε αυτό το σπίτι με σημαντικές ζημιές και φθορές, η οικογένεια του κατηγορούμενου, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, έχει τις κατηγορίες για αρπαγή και βιασμό της κοπέλας, δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία βέβαια δεν αποζημιώθηκε επίσης. Αλλά το κυριότερο, όπως μας είπε, δεν άκουσε τη λέξη συγγνώμη από την οικογένεια του κατηγορούμενου. Να ευχαριστήσω τη Φωτεινή Νάσου να αλλάξει τα δεδομένα.